με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλους όσοι βρέθηκαν και βρίσκονται ακόμα στο πεδίο. Η εντολή μας ήταν σαφής, κανείς δεν θα γυρίσει σπίτι του μέχρι να ηλεκτροδοτηθεί και το τελευταίο σπίτι, και εκτιμώ ότι μέχρι το τέλος της ημέρας όλες οι ζημιές θα έχουν πια αποκατασταθεί. Θέλω όμως να ευχαριστήσω και τους πολίτες για την υπομονή την οποία επέδειξαν. Επικοινώνησα σήμερα το πρωί με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και του ζήτησα ως μια κίνηση καλής θέλησης να εξετάσει μια μείωση στο λογαριασμό του ρεύματος για το μήνα Φεβρουάριο για τα νοικοκυριά εκείνα τα οποία έμειναν χωρίς ρεύμα τις τελευταίες μέρες. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Ενοχληθήκαμε από αυτό το πινκ-πονγκ των ευθυνών ανάμεσα στους διάφορους αρμόδιους. Γι' αυτό και είναι απόφασή μας να προχωρήσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα σε μια κεντρική μας προεκλογική δέσμευση που δεν είναι άλλη από την αποκρυστάλλωση των αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα κρατικής λειτουργίας, ξεκινώντας από το κεντρικό κράτος, τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, τα δασαρχεία, τις περιφέρειες, τους δήμους, τις επιχειρήσεις όπως το ΔΔΕ που μπορεί να εμπλέκονται σε διαδικασίες όπως το κλάδεμα των δέντρων.